Μαζί μας ο νομικός και περιφερειακός σύμβουλος, ο κύριος Νίκος Σκουλάς. Κύριε Σκουλά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Που είστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και έχω μπροστά μου μία τετρασέλιδη επισήμανση τοποθέτηση δική σας. Είστε ένας άνθρωπος που παρακολουθεί στενά όλα αυτά τα χρόνια τις εξελίξεις. Και έχοντας και μία επικοινωνία μαζί σας τις προηγούμενες ώρες για να προετοιμάσουμε την απόψινή συζήτηση, θα κρατήσω κάτι που μου είπατε, ότι σε αυτές τις συμφωνίες κάτι πρέπει να δώσουμε για να πάρουμε. Σε αυτή τη συμφωνία τι έχουμε δώσει? Θα ξεκινήσω, κύριε Δασκαλάκη, με την επισήμανση ότι αυτές οι συμφωνίες ήταν αναγκαίες και ωφέλιμες στο τέλος. Συμφωνίες βλέποντας το ευρύτερο πλαίσιο στην περιοχή μας. Όλες οι συμφωνίες μεταξύ κρατών ή συμβαλωμένων μερών γενικά έχουν κατέρωθεν υποχωρήσεις. Φυσικά ο καθένας πάντοτε προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το όφελός του. Αλλά αυτό υπό τις παρούσες συνθήκες, μάλιστα μετά την εξέλιξη του συμφώνου της Τουρκίας με τη Λιβύη, δεν ήταν εφικτό για την Ελλάδα. Έτσι, κατά την άποψή μου, όπως διατυπώνεται τουλάχιστον στις γεωγραφικές συντεταγμένες των συμφωνιών, η Ελλάδα υποχώρησε από την αρχή της μέσης γραμμής, την οποία διακήρυσε πάντοτε ως γραμμή για την μεγιστοποίηση των ωφελών της από την οποιαδήποτε συμφωνία με τις γειτονικές χώρες σε σχέση με τις θαλάσσιες ζώνες. Και με αυτόν τον τρόπο κατέστησαν εφικτές οι δύο αυτές συμφωνίες, όπως τουλάχιστον προκύπτει από την επικαιρότητα, αλλά και από την προσεκτική τοποθέτηση των δημοσίων φορέων, διότι επίκυνται και άλλες συμφωνίες και δεν θα πρέπει να συνομολογούνται βλαπτικές για τη χώρα μας τοποθετήσεις. Έχουμε μία αναλογία περίπου 45-55 ωφέλους με την Αίγυπτο εις βάρος της χώρας μας και κάτι λιγότερο ανάλογο με την Ιταλία. Αυτό πρακτικά σημαίνει, κύριε Σκουλά, ότι η Ελλάδα πρέπει άμεσα να προχωρήσει και σε μία δεύτερη διαπραγμάτευση με την Αίγυπτο, γιατί υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές ή κάποια λεπτά σημεία που νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Όλοι γνωρίζουμε ότι η επίρρεια των ελληνικών νησιών όσον αφορά την ΑΟΣ είναι στο 100%. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μεγίστη. Όμως με βάση αυτή τη συμφωνία, η επίρρεια της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου και της Ρόδου είναι στο 90%. Για να γίνει 100% θα χρειαζόταν και μία δεύτερη επαναδιαπραγμάτευση με την Αίγυπτο, έτσι ώστε να πάμε πραγματικά σε μία ενιαία ΑΟΣ με την Κύπρο, που ουσιαστικά δημιουργεί και ένα τεράστιο διάδρομο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, μιας και οι δύο ΑΟΣ τέμνονται. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, κύριε Δασκαλάκη. Καταρχήν, ο ισχυρισμός της Ελλάδος ότι τα νησιά της έχουν επίρρεια στην χάραξη των θαλασσίων ζωνών εδράζεται στο διεθνές δίκαιο, και το εθιμικό και το συμβατικό. Η σύμβαση της Γενέβης το 1958 για την υφαλοκρηπίδα αναφέρει στο πλαίσιο αρχών που θέτει στα άρθρα 83 και 74, παράγραφοι 1 σε αμφότερα, ότι τα νησιά έχουν επίρρεια. Και το άρθρο 121 της συνθήκης του Μοντέγκο Μπέι της Δαμάικα, στο άρθρο 121 παράγραφος 2, επαναλαμβάνει ότι έχουν επίρρεια στην χάραξη της ΑΟΣ, την οροθέτηση της ΑΟΣ, όλα τα νησιά και οι νησίδες που μπορούν να έχουν οικονομική ζωή. Φυσικά η μεγιστοποίηση του ωφέλους για κάθε συμβαλόμενο μέρος είναι να έχει 100% επίρρεια η χερσαία ή νησιωτικό έδαφος το οποίο έχει κάθε χώρα. Στην περίπτωση της Ιταλίας τα πράγματα ξεκίνησαν νωρίτερα, ξεκίνησαν το 1977. Τότε η κυβέρνηση της Ιταλίας με την Ελλάδα υπέγραψε οριοθέτηση για την υφαλοκρηπίδα, η οποία ήταν μία έννοια που συμπληρώθηκε ή υποκαταστάθηκε κατά άλλους από την έννοια της ΑΟΣ 5 χρόνια αργότερα. Μάλιστα. Σε αυτή τη συμφωνία φαίνεται να μην τηρήθηκε ακριβώς όπως αναφέρατε πριν το ποσοστό επίρρειας των ελληνικών νησίδων, Στροφάδες ή Διαπόντια νησιά, στο βαθμό που θα θέλαμε να ισχύσει στο μέλλον για το Καστελόριζο. Προκειμένου να δοθεί μια επιχειρηματολογία σε αυτό, πρότεινε ο εμβριθής νομικός και πολιτικός ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος να υπάρξει μια δήλωση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, προκειμένου να στηριχθεί ότι η συμφωνία του 1977 προϋπήρχε
και με βάση την αρχή ότι τα συμφωνημένα πρέπει να τηρούνται. Ως δεδικασμένο, να το πω και με νομικούς. Όχι δεδικασμένο, διότι ναι. αυτό προϋποθέτει δικαστική κρίση. Mm-hmm. Με βάση την αρχή ότι τα συμφωνημένα πρέπει να τηρούνται στο διεθνές δίκαιο, Pacta Sunt Servanda, mm-hmm. θα έπρεπε να γίνει να ισχύσει ό,τι είχε συμφωνηθεί το 1977. Αυτό θα ήταν μια νομική απάντηση σε ό,τι συνέβη με την Ελληνοϊταλική Συμφωνία. Ωστόσο, έμενε αναπάντητο το ερώτημα το πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε μειωμένη επίρρεια για την Κρήτη ή για τη Δωδεκάνησο και αυτό να επεκταθεί στη συνέχεια στο Καστελόριζο. Εδώ όμως τίθεται ένα άλλο ερώτημα, ειδικά από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις ισορροπίες. Η Κρήτη είναι το πέμπτο σε πληθυσμό νησί της Μεσογείου και αυτή τη στιγμή έχει μια επίρρεια της τάξης του 90%. Το Καστελόριζο είναι ένα πάρα πολύ μικρό νησί. Όμως υπάρχει η Γάβδος, υπάρχει η Χρυσή, υπάρχει το Κουφονήσι. Άρα αυτά τα τρία νησιά θα μπορούσαν να καθορίσουν μια ΟΣ και να επεκταθεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος των χωρικών υδάτων της χώρας μας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Γιατί εδώ μπορεί να έρθει και η Τουρκία και να πει η Κρήτη έχει επίρρεια 90%, παρόλο που αφισβητεί τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Κατά την άποψή μου, κύριε Δασκαλάκη, η ελληνική επιχειρηματολογία σώζεται με τρεις προτάσεις, τις οποίες έχω καταθέσει εγγράφους mm-hmm. και μάλιστα αποτέλεσαν και αντικείμενο των πρακτικών της Βουλής. Υιοθετήθηκαν από κόμματα της ίσονος αντιπολίτευσης. Πράγματι, διαβάζοντας την πρότασή σας επισήμαση, βλέπω ότι έθεσε μία βάση για αυτό το οποίο συζητάμε τις τελευταίες ημέρες. Είτε σιωπηρά είτε ρητά, κύριε Δασκαλάκη, οφείλει να υιοθετηθεί προς το κοινό καλό. Η απάντηση λοιπόν απέναντι στη μειωμένη επίρρεια που φαίνεται στην τμηματική οριοθέτηση με την Αίγυπτο μπορεί να στηριχθεί σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ότι η συμφωνία με την Αίγυπτο είναι τμηματική. Αφορά το τμήμα μεταξύ του 26ου και του 28ου, για την ακρίβεια 27,59 μοίρες. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο εισηγήθηκα εγώ ήταν να επιφυλαχθεί η ελληνική κυβέρνηση για την πλήρη επίρρεια της νησιωτικής της επικράτειας στις οριστικές διευθετήσεις και οριοθετήσεις με τις γειτονικές χώρες. Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πάμε και σε νεότερες συμφωνίες που θα ολοκληρώσουν αναγκαία. Άρα, τη θωράκιση της χώρας. Η επίρρεια των νησιών, τα οποία ενδεχομένως να αποτυπώνονται μειωμένα, mm-hmm. αν και ρητά στη Βουλή και δικαιολογημένα. Σε αυτή την δεύτερη επαναδιαπραγμάτευση μπαίνουμε με δεδομένο και τα νησιά που υπάρχουν νότια της Κρήτης, αυτά που ανέφερα, τη Γάβδο. Θα σας απαντήσω στο Χρυσή. Δεύτερο σκέλος. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο εισηγούμαστε είναι ότι θα έπρεπε να έχει γίνει μια ρητή δήλωση και αν δεν έγινε ρητή δήλωση, σίγουρα σιωπηρά αυτό είναι μια τακτική η οποία οφείλει να υπηρετήσει εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, ότι η νησιωτική της επικράτεια οφείλει να έχει πλήρη επίρρεια. Mm-hmm. Διότι επίκυνται διαπραγματεύσεις με χώρες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και αυτή η γραμμή δεν μπορεί να υπηρετηθεί διαφορετικά στην περίπτωση του Καστελορίζου, εάν θέλει η μελλοντική ελληνική ΕΟΣ να συμμορεύει την Κύπρο. Με δύο τρόπους λοιπόν μπορεί να αναπληρωθεί αυτή η προσώρας μειωμένη θαλάσσια ζώνη της Ελλάδος σε σχέση με την Αίγυπτο. Είτε με την ολοκλήρωση της τμηματικής συμφωνίας, είτε προς τα δυτικά του 26ου μεσημβρινού προς το Τριεθνές Ελλάδος Λιβύης και Αιγύπτου, mm-hmm. είτε ανατολικά στο Τριεθνές Ελλάδος, Αιγύπτου και Κύπρου ή Τουρκίας. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα τρίτο επιχείρημα, το οποίο δεν έχω καταθέσει στο άρθρο το οποίο αναφέρεστε. Επίκειται η οριοθέτηση της Ελληνοαλβανικής ΑΟΣ, η οποία είχε συμφωνηθεί το 2009 και ακυρώθηκε. Μάλιστα, σήμερα η Αλβανία χαιρετίζει την απόφαση της Ελλάδας, λέγοντας ότι είναι νομικά κατοχυρωμένη και δικαίωμα της χώρας η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Μάλιστα, κύριε Δασκαλάκη. Ο τρίτος λοιπόν πυλώνας, στον οποίο θα μπορούσε και μπορεί να σωθεί η ελληνική επιχειρηματολογία, πέρα το ότι είναι τμηματική με την Αίγυπτο και ότι στη μελλοντική θα πρέπει να αναπληρωθεί η ελείπουσα επίρρεια της νησιωτικής ελληνικής επικράτειας, είναι ότι στη συμφωνία με την Αλβανία, η οποία θα είναι ο επόμενος κυβερνητικός στόχος ανεξαρτήτως κυβέρνησης, mm-hmm. Η οποία έχει συμφωνήσει την ΑΟΣ με την Ιταλία από το 1994, υπάρχει ένα νησί στον κόλπο του Αυλώνα, η νήσος Σάσον. Mm-hmm. Αυτή είχε παραχωρηθεί από τους Άγγλους με τη συμφωνία του 1864 στην Ελλάδα και το 1914 η νήσος αυτή παραχωρήθηκε από την Ελλάδα στην Αλβανία. Mm-hmm. Η νήσος λοιπόν Σάσον, η οποία είναι και αυτή ένα μικρό νησί
στον κόλπο, στο ανοιχτά του κόλπου της Αυλώνας, mm-hmm. στην συμφωνία ανάμεσα στην Αλβανία και την Ιταλία, είχε 100% επίρρεια το 1994. Άρα αυτό, να υποθέσω, λοιπόν, αποτελεί τη βάση και για αυτό που θα συμβεί νότια της Κρήτης με τα νησιά που προανέφερα. Όχι μόνο εκεί, αλλά μπορούμε να αντλήσουμε επιχείρημα εφόσον τα διαπόντια νησιά. Γιατί αυτά τα νησιά τα αφισβητεί ανοιχτά η Τουρκία. Τα διαπόντια όχι ακόμα. Όχι τα νησιά νότια της Κρήτης, όπως τη Γάβδο, τη Χρυσή, υπάρχει ανοιχτή αφισβήτηση. Θα έχουμε χρόνο για νομική επιχειρηματολογία γι' αυτό, κύριε Δασκαλάκη, σε κάποια άλλη φάση. Βεβαίως. Εάν λοιπόν τα διαπόντια νησιά έχουν 100% επίρρεια στη μέλουσα ελληνοαλβανική ΑΟΣ, όπως και η νήσος Σάσων σε σχέση με την Ιταλοαλβανική, τότε η επιχειρηματολογία της ελληνικής πλευράς για πλήρη επίρρεια των νησιωτικών της περιοχών ανασκευάζεται και ενδυναμώνεται. Μάλιστα, ξεκάθαρο. Ξεκάθαρα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Σίγουρα πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο και η αυτοδιοίκηση, γιατί η Κρήτη βρίσκεται στο χάρτη των εξελίξεων. Μπορώ να πω ότι βρίσκεται και στο χάρτη μιας πολιτικής στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τη γειτονική χώρα. Και σίγουρα αυτά τα δεδομένα καθιστούν την περιφέρεια Κρήτης και την αυτοδιοίκηση να έχει ένα πιο σημαντικό, πιο ουσιαστικό ρόλο, αλλά και λόγο. Η περιφέρεια Κρήτης και γενικά η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει εμπλοκή με θέματα τα οποία απασχολούν την κεντρική διακυβέρνηση της χώρας. Ωστόσο, ένα σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με την περιφέρεια Κρήτης, μιας και μιλάμε για την επίρρεια της Κρήτης, έχει να κάνει με την ελληνική νομοθεσία, η οποία δίνει το 5% των ακαθάριστων εσόδων από οποιαδήποτε εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου στην τοπική αυτοδιοίκηση, εν προκειμένου στην περιφέρεια Κρήτης. Άρα, οποιαδήποτε επίρρεια της Κρήτης σε οποιαδήποτε καθορισμό θαλασσίων ζωνών πέριξ αυτής, στην πραγματικότητα μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, επηρεάζει και τους πόρους της. Έτσι, και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Σκουλά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε τηλεοπτικά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δασκαλώ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.